σήμερα είναι η αιμοδοσία του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τόσο σημαντικό πράγμα που είναι το αίμα. Για φανταστείτε, έχουμε κάτι μέσα μας το οποίο μπορούμε να το δώσουμε και μετά από λίγες ώρες να το αναπληρώσουμε πάλι. Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία, αιμοδοτούμε. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει, ήδη ο κόσμος καταφτάνει εδώ στο περίπτερο 10. Ξεκίνησαν οι αιμοδοσίες, δείτε εδώ πέρα, δείτε εδώ οργάνωση. 1, 2, 3 εκεί στην άκρη βλέπετε και 4, ένα έχει τέρμα πέρα. Να σας πω ότι στις αιμοδοσίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη δεν είναι έτσι απλά ένα στεγνό, ερχόμαστε, δίνουμε αίμα και φεύγουμε. Υπάρχει ολόκληρη διαδικασία. Ο κόσμος φέρνει διάφορα εδέσματα εκπληκτικά, πίτες παραδοσιακές, γλυκά, κέικ, καφεδάκι το οποίο το φτιάχνει, είδαμε πίσω, ο Νίκος ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή είναι μια γιορτή και στην ουσία είναι ένας τρόπος να γεμίσεις το πρωινό της Κυριακής σου. Όπως είναι αυτή εδώ η Κυριακή που γίνεται η αιμοδοσία. Και φυσικά ένα άλλο πολύ ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις ερχόμενος εδώ στην αιμοδοσία είναι να γνωρίσεις τους ανθρώπους πίσω από τις φωνές, πίσω από τις φωνές που ακούτε καθημερινά στο ραδιόφωνο, σαν αυτή εδώ τη φωνή. Χαίρετε. Για ακούστε την. Γεια σας. Βλέπετε. Γεια σας. Ορίστε. Και εδώ. Και αυτή η φωνή. Πάλι ορίστε. Άρα είναι μια ακόμη ευκαιρία να έρθετε, γιατί θα δείτε μάλλον τα πρόσωπα πίσω από αυτές τις φωνές που αγαπάτε και ακούτε καθημερινά στο ράδιο του Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαι. Άντε, ελάτε. Εγώ αισθάνομαι καταπληκτικά, γιατί νομίζω, έχω την εντύπωση, την εκτίμηση και ίσως είναι έτσι, προσπαθούμε πολύ. Αν θέλετε κι εσείς, αυτή η παρέα και η οικογένεια έχει αισιοδοξία και η αισιοδοξία και η δημιουργικότητά μας φέρνει αποτέλεσμα. Για την Τράπεζα Αίματος των Ακροατών της μεγάλης παρέας του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και σας περιμένουμε και εσάς. Σταύρος. Πώς και αποφασίσατε να έρθετε αυτή τη μέρα που είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη εδώ? Πάντα έτσι δίναμε, μα ερχόμασταν εδώ γιατί είναι ωραία η φάση και έχει και χαβαλέ. Περνάμε και καλά, δίνουμε και το αίμα μας. Τέλεια. Η πρώτη φορά αιμοδοτής? Όχι, πάρα πολλές φορές. Πάντα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη δίνω και σήμερα τουλάχιστον μετά από 2 χρόνια χωρίς μάσκες είναι ό,τι καλύτερο. Και 10 λεπτάκια από τη ζωή μας είμαστε τέλεια. Περνάμε καλά. Τέλεια. Έχει δροσούλα εδώ, μια χαρά, καλύτερα από το παραλία. Τέλεια. Περνάμε τέλεια, περνάμε υπέροχα και βέβαια δίνουμε ζωή. Για να δώσει αίμα, δίνει ζωή. Κλαούντια Έγκερς εδώ, η Κλαούντια Έγκερς τι έχει να πει. Χαίρετε, καλημέρα. Σας περιμένουμε, άντε, έλατε. Εγώ έρχομαι ανελιπώς, χωρίς να χάσω ούτε μία αιμοδοσία, εδώ και 25 χρόνια. Κρύβε λόγια, μη ρωτήσεις τίποτα άλλο, φτάνει. Δίνουμε αίμα όλοι μαζί, είμαστε μια οικογένεια και βοηθάμε, προσφέρουμε για τον συμπολίτη μας. Δίνω αίμα από 18 χρονών που είμαι και συστηματικά από τότε που άρχισε το Ράδιο Θεσσαλονίκη να κάνει αιμοδοσία. Σας έλειψε όλη αυτή η διαδικασία? Φυσικά, γι' αυτό έτρεξα κατευθείαν. Περιμέναμε πώς και τι. Τέλεια. Μετά από πολλά βιβλιαράκια. Λοιπόν, άντα τα ντοκουμέντα εδώ. Τέλεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω γεμίσει πολλά τέτοια.
Το μυστικό του καλού καφέ. Αν δεν μπορέσει πάντω στι 17. Η μοδοσία είναι το μυστικό του καλού καφέ. Να έρθει να πείτε καφέ. Ο καφέ ίδιο είναι. Αλλιώ τι γίνεται εδώ πέρα για πε μα. Καλά. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πάρα πολλά νόστιμα πράγματα. Έχει πίτε, έχει αρμυρά, έχει φουσκωτά κέικ, έχει κουρού τρυφά, έχει μιλόπιτε, πίτσε. Δηλαδή... Τα κορίτσια έχουν βάλει τα δυνατά του και έχουν κάνει το καλύτερο. Πέτρο Πετράκο, για πε μα. Καλώ τον Νικόλα. Προς το παρόν πώς πάει η αιμοδοσία? Είναι σε καλό επίπεδο το κέικ? Τα γλυκά είναι θεσπέσια και η αιμοδοσία σε ικανοποιητικό επίπεδο, όπως παλιά. Θα έχουμε και Σάκη Μόσχε και Νίκος Φλέκας. Τι θέλετε να σας πω? Είναι καλό το κέικ? Μα δεν πρόλαβα να δοκιμάσω και πρέπει να πω και στη Δέσποινα αν το πέτυχε. Δέσποινα, ήρθε η ώρα της κρίσης. Θα είσαι πάρα πολύ καλό. Δέσποινα, συγχαρητήρια. Όταν τρώνε δεν μιλάνε. Α, ωραία. Το καλύτερο σημείο της αιμοδοσίας είναι η έξοδος. Αφού δώσεις το αίμα, πας εκεί, καφεδάκι παγωμένο, δροσερό, και μετά έρχεσαι από εδώ και εκεί. Αλμύρα, γλυκά, ό,τι θες, γκουρμεδιές, τα πάντα. Τώρα εγώ έχω διαλέξει πυροσκή με πατάτα χειροποίητο από την κυρία Ελπίδα μας τα έκανε.